като Брюксел мъмри участниците Фюжен поток, алтернативният газопровод Трансадриатик Пайплайн бавно, но сигурно се настанява в Югоизточна Европа. Είναι πολύ σημαντικό να διατρέξουν τέτοια αγωγή όπως ο ΤΑΠ τον Βαλκανικό χώρο, γιατί αναμφίβολα, αν και ο τελικός προορισμός τους είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιταλία και οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι δικές μας χώρες, η Ελλάδα, η Βουλγαρία, θα μπορούν να εφοδιαστούν με επιπρόσθετες ποσότητες φυσικού αερίου, κάτι το οποίο θα βοηθήσει πολύ την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού των χωρών μας. Άρα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής πολλές θέσεις εργασίας. Και μετά βέβαια εμείς έχουμε συνάψει μια συμφωνία με τον ΤΑΠ να αναλάβουμε τη λειτουργία και συντήρηση, την τεχνική λειτουργία και συντήρηση του αγωγού αυτού. Άρα είναι όλα πάρα πολύ καλά. Θα δημιουργηθεί μια ρευστότητα σε ό,τι αφορά τις ποσότητες φυσικού αερίου στην περιοχή μας, και αυτό με τη σειρά του θα οδηγήσει στο να μπορεί να δημιουργηθεί στην περιοχή μας ένας κόμβος συγκέντρωσης και διανομής φυσικού αερίου, ένα είδος χρηματιστηρίου θα έλεγα, και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ αφενός μεν στην ασφαλέστερη τροφοδοσία των εμπόρων επιχειρήσεων με φυσικό αέριο, αλλά και στη μείωση των τιμών. Преди няколко месеца съобщихте, че от декември 2013 Гърция ще е в състояние да снабдява с природен газ България. Бихте ли ни казали какви са последните новини около този план? Πραγματι, το Δεκέμβρη του 2013 θα υπάρχει δυνατότητα να τροφοδοτηθεί η Βουλγαρία με φυσικό αέριο από την Ελλάδα μέσω του σημείου διασύνδεσης των δύο χωρών, που είναι το Σιδηρόκαστρο. Κουλάτα Προμαχώνας είναι το σημείο στα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών. Θα υπάρχει δυνατότητα, αν πραγματοποιηθεί ή όχι η τροφοδοσία της Βουλγαρίας με φυσικό αέριο, θα εξαρτάται από τις εμπορικές συμφωνίες που θα πρέπει να υπάρξουν μεταξύ εμπόρων, γιατί ο δικός μας ο ρόλος του ΔΕΣΦΑ και της Bulgar Transgas είναι να μεταφέρουμε το φυσικό αέριο, δεν φτιάχνουμε εμπορικές συμφωνίες. Гърция са много доволни от сътрудничеството си с Булгар Трансгаз. Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε προκειμένου να διατυπώσουμε ένα κείμενο συμφωνίας για την διασύνδεση των δύο συστημάτων των χωρών, έτσι ώστε να διευκολύνεται η μεταξύ μας συνεργασία κάτω από τις οποιασδήποτε συνθήκες. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ καλά. Βρισκόμαστε πριν την οριστικοποίηση αυτής της συμφωνίας. Υπάρχουν 2-3 σημεία διαφορών, αλλά ελπίζω ότι στο αμέσως χρονικό διάστημα θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη συμφωνία. Έτσι, μια τέτοια συμφωνία θα διευκολύνει περαιτέρω την πολύ καλή μας συνεργασία. Приватизацията на гръцкото дружество за пренос на газ разтревожи Европейската комисия, но не и Атина. Ούτως ή άλλως και τώρα υπάρχουν ιδιωτικά κεφάλαια στον ΔΕΣΦΑ, είναι περί της τάξης του 22% μέσω των ελληνικών πετρελαίων. Αυτό το 22 θα γίνει 66. Δεν θα επηρεάσουν άμεσα αυτή η ιδιωτικοποίηση, δεν θα επηρεάσει άμεσα τις τιμές όπως λέτε. Ήδη εμείς έχουμε μειώσει εφέτος τις τιμές κατά 25% τις τιμές των υπηρεσιών που χρεώνουμε στους χρήστες του συστήματος φυσικού αερίου. Άρα έχουμε ήδη επηρεάσει με τον δικό μας τρόπο τις τιμές στην αγορά φυσικού αερίου. Εμείς όμως το κόστος μάλλον της μεταφοράς φυσικού αερίου είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό στην τελική τιμή του φυσικού αερίου που καταβάλει ένας καταναλωτής. Εγώ βλέπω την ιδιωτικοποίηση ότι έρχεται μια σοβαρή εταιρεία στη δικιά μας περιοχή
η οποία τοποθετείται στρατηγικά σε αυτή την περιοχή, έχει μια οικονομική, πολύ καλή οικονομική βάση, μπορεί να βοηθήσει στο να γίνουν περαιτέρω επενδύσεις στον χώρο του φυσικού αερίου και αυτό αναμφίβολα είναι πολύ θετικό για, όχι μόνο για την Ελλάδα, για τον ΔΕΣΦΑ, αλλά για όλη την περιοχή μας. Θέλουμε να φέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερους επενδυτές, καλές εταιρείες όπως είναι η ΣΟΚΑΡ, στην δικιά μας περιοχή, προκειμένου να γίνουν περισσότερα έργα και να αναπτυχθεί η περιοχή μας. Είμαι οπτιμίζαμ ή εισόπιστο για παζάρα να πληρώνει γκάς να Μπαλκάνιτε. Η προοπτική είναι θετική για το φυσικό αέριο στον βαλκανικό χώρο, επειδή δεν έχει διεισδύσει στο βαθμό που θα θέλαμε, όπως για παράδειγμα στην Δυτική Ευρώπη, που έχει διεισδύσει το φυσικό αέριο πολύ περισσότερο στην οικονομία από ότι στην περίπτωση, όπως ξέρω, της χώρας μας. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν ότι όσο διαφοροποιείς τις πηγές εφοδιασμού της χώρας σου, τόσο καλύτερα είναι, τόσο πιο ασφαλής είσαι και ταυτόχρονα δημιουργεί συνθήκες καλύτερου ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών στην χώρα σου. Αυτό νομίζω το επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η περίπτωση του TAP είναι μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν συνόλο, όχι μόνο της Ελλάδος ή και της Βουλγαρίας, από αέριο το οποίο προέρχεται από διαφορετική πηγή από ότι η κύρια πηγή που είναι η ρωσική πηγή. Αυτό είναι θετικό για όλους και στη συγκεκριμένη περίπτωση με τον TAP ούτως ή άλλως θα υπάρξουν και οι λεγόμενοι κάθετοι αγωγοί που θα συνδέσουν τον TAP με την, Βουλγαρία, την Αλβανία, μάλλον περνάει ο TAP μέσω της Αλβανίας αλλά και μέσω της Αλβανίας μετά με τα Δυτικά Βαλκάνια. Άρα αυτό θα δημιουργήσει συνθήκες περαιτέρω διαφοροποίησης των πηγών. Ήδη στην Ελλάδα έχουμε πετύχει αυτή την διαφοροποίηση και μέσω του σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβιθούσα, από όπου ένα μεγάλο ποσοστό εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο προέρχεται από την διεθνή αγορά, από την Αλγερία, θα έλεγα κατά 50% περίπου, 52% το 2012 και από την σπότ αγορά την παγκόσμια το υπόλοιπο. Αυτός είναι ένας καλός βαθμός διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο. Άρα, μέσω διασυνδετηρίων αγωγών όπως είναι ο ελληνοβουλγαρικός αγωγός, ο IGB όπως λέμε, είτε όπως θα είναι η διασύνδεση στο σιδηρόκαστρο από τον Δεκέμβριο που θα μπορούμε να εφοδιάζουμε τη Βουλγαρία με φυσικό αέριο από την Ελλάδα, δημιουργούνται συνθήκες διαφοροποίησης της τροφοδοσίας της Βουλγαρίας με φυσικό αέριο και αυτό είναι προς όφελος της ίδιας της Βουλγαρίας, της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.